ημέρες. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ναντίν. Με αιχμή, κυρίες και κύριοι, το δημόσιο. Ο κύριος Τσίπρας από το Ναύπλιο εξαπέλυσε νωρίτερα σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση. Την κατηγόρησε ότι σχεδιάζει απολύσεις έχοντας στήσει μηχανισμό προπαγάνδας. Να δούμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Ειδικά τα τελευταία χρόνια είχαμε μια πρωτοφανή προπαγάνδα κατά συκοφάντησης του ρόλου, της αποτελεσματικότητας και της ίδιας της χρησιμότητας του δημόσιου τομέα, με προφανή στόχο να οδηγηθούμε στις οριζόντιες περικοπές και στις απολύσεις που είναι ο μνημονιακός στόχος. Βέβαια, θα ήθελα ευθύς εξ αρχής να σας πω ότι οι τελευταίοι που θα υπερασπιστούμε το πελατειακό κράτος που έφτιαξαν τα κόμματα που κυβέρνησαν τον τόπο και τον έριξαν στα βράχια, είμαστε εμείς. Ένα απελατειακό κράτος που το έφτιαξαν, το σμήλευσαν κατ' εικόνα και ομοίωσή τους. Δεν πρόκειται όμως να αποδεχθούμε και τη λογική που λέει άμα πονάει το κεφάλι να κόψουμε το κεφάλι. Γιατί αυτή η λογική, φίλες και φίλοι, δεν είναι καθόλου αθώα. Έχει στόχο την διάλυση της κοινωνικής συνοχής και της μεταφοράς κομβικών λειτουργιών του κράτους μαζί με τους πόρους που τη συνοδεύουν σε ιδιωτικά συμφέροντα.